Ευλογημένα τα έτη μας να είναι όλους από τον μεγάλον Άγιον του 20ου αιώνος, τον Άγιον Νεκτάριον, Επίσκοπο Πενταπόλεως και παραλίγων Πατριάρχην Αλεξανδρίας. Δεν τον άφησαν οι δεσποτάδες και οι πλούσιοι του λαού και όλα τα αδικημένα και όλα τα πεταξούμενα από τους ανθρώπους τα μαζεύει ο Θεός, τα μαζεύει ο Χριστός και τους δίνει δύναμη και υπομονή. Η υπομονή σιγά σιγά γίνεται νοερά και καρδιακή προσευχή και η προσευχή καρδιακή οδηγεί τον άνθρωπο με μακροχρόνια σιωπή στην αγιότητα. Βεβαίως, ο Άγιος Νεκτάριος έκαμε κάτι στα ύστερα της ζωής του που διεφύλαξε αυτόν το κάτι, την αγιότητα που εμάζεψε όλα τα χρόνια της ζωής του. Διότι να ξέρετε, είναι δύσκολο να γίνει κάποιος Άγιος. Το δύσκολο είναι να διαφυλάξει την αγιότητα. Όπως δεν είναι δύσκολο για σας να παντρευτείτε. Ναι. Βρίσκεται έναν άντρα, βρίσκεται μια γυναίκα, οι άντρες, πάτε σε έναν παπά, Κύριε ο Θεός ημών, δόξη και τιμή Στεφάνος τον αυτού. Σε μισή ώρα είσαι παντρεμένος. Ε, ή εμάς, τους ιερωμένους. Εάν εσείς θέλετε 40 λεπτά για να είστε έγγαμοι, παντρεμένοι και νυφευμένοι, εμείς για να γίνουμε παπάδες, ξέρετε πόσα λεπτά θέλουμε. Πόσα λεπτά θέλουμε, Πατέρα Χριστόφορε, 3, 4. Τι είναι η ευχούλα η μικρή ενημούργη υπόθεση. Η Θεία Χάριση τα ασθενή θεραπεύουσα. Τα άλλα όλα έχει μοσά. Και να βρεθεί ένας επίσκοπος να βάλει το χέρι μας απάνω του. Πάνω στο κεφάλι. Σε 5 λεπτά γίνεσαι παπάς. Τόσο εύκολα. Ε? Αλλά το δύσκολο τι είναι, να κρατήσεις την ιεροσύνη που παρελάβεις. Την αρχιεροσύνη, εμείς οι αρχιερείς. Το γάμο, το μυστήριο του, το μέγα εστί, λέει ο Παρθένος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών. Μέγα, το μυστήριο που ζείτε εσείς όλοι. Άρα, όσον εύκολα κάποιος παίρνει το χάρισμα, τόσον δύσκολα το διαφυλάσσει. Έτσι. Ο Άγιος Νεκτάριος είχε ένα αγιότητα από τα μέσα χρόνια τουλάχιστον, όσον μελέτησα. Από τα μέσα χρόνια της ζωής του. Πολύ πριν γεράσει και την εξέπεμπε, γι' αυτόν και όσοι τον επλησίαζαν αλλοιώνονταν. Ένιωθαν τη γλυκύτητα του, ένιωθαν το ταπεινό του φρόνημα, την πραότητα του. Μου έλεγε η γερόντισσα Γαλακτία της Κρήτης, που ετοιμάζουμε, ξέρετε, πατέρες βιβλίων τώρα με τον Πέτρο τον Λαζάρου, και θα εκδοθεί πρώτα ο Θεός που τις εκδώσεις στις δικές μας για την Αγία Ζωή αυτής της γυναικός που εγνωρίσετε κι εσείς κι εμείς. Και μου έλεγε ότι όταν πήγαινε η ψυχή της, προσέξτε αυτές τις λεπτομέρειες, στην Άνω Λειτουργία που γίνεται συνέχεια εις των ουρανών από τον Χριστό τους Αγίους και τους Αγγέλους να ψέλνουν, έβλεπε και τον Άγιο Νεκτάριο. Ξέρετε τι ρώτησα, επειδή πάντοτε αγαπούσα τον Άγιο Νεκτάριο,
την πρώτη μου αγρυπνία την έκανα στην Αίγινα. Και κατάλαβα τι σημαίνει αγρυπνία. Και κατάλαβα τι σημαίνει η ανάγκη της ψυχής να εξομολογηθεί. Είχε μια δαιμονισμένη που την Πάτρα την Μαρία και έλεγε τις αμαρτίες τις αξιωμολόγητες όλες απ' έξω. Εσύ που κάνεις έτσι, εσύ που κάνεις έτσι. Λέω Παναγία μου να πάω κοντά της να μου πεις εμένα τώρα. Και τι κάνω πονηρός, ποιο έβρε έναν παπά, μες στην τώρα της λειτουργίας. Του λέω αξιωμολόγα, δεν αξιωμολόγα, αξιωμολογηθώ. Είμα τώρα άγια μου, τώρα κάνουμε ένα κρυφία μου λέει. Του λέω, μα εφορήθηκα την εκείνη μου, του λέει τις αμαρτίες. Μου λέει, δεν ξεμολογείς ποτέ σου, ποτέ σου, ποτέ μου, του λέω, ποτέ μου. Μου λέει, τώρα που θα πας στην Αθήνα, να βρεις ένα πνευματικό να ξεμολογηθείς. Άτε πάτε, λέω του. Δεν έχω τίποτε σοβαρά, δεν ξέρω με τα σοβαρά ποια είναι, μου λέει. Έτσι. Αλλά θέλω να πω στον Άγιον Νεκτάριον, επέστρεψε η πίστη του πατέρα μου και της μάνας μου μες στη ζωή μου. Και από τότε, χάρη του Θεού, δεν έφυγε. Ξομολογούμε, κοινωνώ, πάω αγρυπνίες συνέχεια, διαβάζω, μελετώ, μου αρέσουν οι βοί των Αγίων, μου αρέσει η ορθόδοξη ζωή, εν πάση περιπτώσει. Και έτσι τον αισθάνομαι τον Άγιο Νεκτάριο σαν το δάσκαλο που με μίλησε στα 19 μου χρόνια εις την ορθόδοξη βαθιά πνευματική ζωή. Πώς να πολεμούμε την αμαρτία, τον σατανά και να μην φοβόμαστε τον θάνατο. Που από αυτόν τον φόβο γεννιούνται όλες οι φοβίες και όλες οι ενοχές. Λοιπόν, ο Άγιος λοιπόν είχε αγιότητα από τα νεανικά του χρόνια και σιγά σιγά την κράτησε, αλλά τον εβοήθησε πάνω απ' όλα το ότι τον εζήλευα και τον ευφωνούσα. Και μάλιστα οι χριστιανοί και μάλιστα οι ιερωμένοι. Ούτε έκαμε οπαδούς να διεκδικήσει τα δίκαια του, ούτε βγήκε στους δρόμους να φωνάζει, ούτε πήγε να κάψει την Αρχιεπισκοπή. Λοιπόν, και το Πατριαρχείο της Αλεξάνδρειας, εμάζεψε τα ρουχαλάκια του, εμπήκε μέσα στο καράβι και πήγε Πειραιά. Και στον Πειραιά, αντί να βρει υποδοχή, βρήκε τις ίδιες κατηγορίες και στην Ελλάδα. Τον επρόλαβαν οι κατηγοροί. Έγινε, τα είπαμε κι άλλες φορές. Τελικά κατάντησε από αρχιερέας υποψήφιος πατριάρχης να παρακαλά στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος να του δώσουν μια Μητρόπολη να κάνει τον Ιεροκήρυκα, όχι τον Επίσκοπο, τον Ιεροκήρυκα. Και του εδώκαν την Κύμη, την Νότια Ονέβεια δηλαδή. Και άλλα εκεί. Εκεί εγνώρισε και είχε για ψάχνει ποιον. Τον πατέρα του Αγίου Πορφυρίου. Πατέρας του Αγίου Πορφυρίου ήταν ψάχνης. Στα χωριά εκεί της Κύμης, από εκεί κατάγεται ο Άγιος Πορφύριος, από τον Άγιο Ιωάννη, ο ίδιος ο Άγιος Πορφύριος μου έλεγε. Μου λέγε, ο πατέρας μου ξελειτουργούσε τον Άγιο Νεκτάριο. Λοιπόν, νομίζω ο πατέρας του Αγίου Πορφυρίου ήταν Λεωνίδας, στο όνομα. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω, να προσέξουμε τούτον, πως ό,τι παραλάβαμε να το φυλάξουμε. Δεν μόνο να παντρευτούμε, να κάνουμε ένα γάμο ή να κάνουμε μια χειροτονία και να γίνω παπάς, να γίνω δεσπότης. Τι ποιότητα ορθόδοξη έχει η ζωή μου η αρχιερατική, εσένα η ιερατική, του άλλου, του διακόνου η διακονική, του παπά Μενέλαου τώρα η ιεροντική. Α, κάτσε, ας πούμε, ο Παπαμενέλαος να σκέφτεται, α, εγώ είμαι πετυχημένος ιερέας.
Όλοι με αγαπούν και με εκτιμούν στο χωριό. Πρόσεξε. Και στα γυρατεία του να χάσει την ταπείνωση και την υπομονή και να γίνει ένας φιλάρασκος που να ψάχνει τους επένους. Ξέρετε πόσοι το έπαθαν αυτόν. Μπορεί να μην έπηγαν στην κόλαση, αλλά επέσα από την αγιότητα. Ο Άγιος έκαμε και κάτι επιπλέον, που στην εποχή μας δυστυχώς δεν γίνεται και θέλω να το πω. Αφού έγινε μέχρι και διευθυντής της Ριζαρίου Ιερατικής Σχολής, είδε ότι ερχόντουσαν κοντά του κόσμος πολλοί να εξομολογηθεί. Επήγαινε και μια τυφλή κοπέλα μαζί με τις φίλες της, που ήθελαν αυτές να τον ακολουθούν στις αγρυπνίες που έκαμε, στις λειτουργίες που έκαμε. Και τους είπε, το καλύτερο είναι, αφού έχετε πόθο να ασκήσεως και αφιερώσεως, να γίνετε μοναχές. Και η πολυξένη να γίνει η ιερόντισσα σας, η τυφλή δηλαδή. Και έγινε η ξένη μοναχή. Και τους έκαμε πού, σε κάτι ερείπια της Αίγινας, το γνωστό μοναστήρι που ξέρετε όλοι ως μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου. Αυτό το μοναστήρι στην ουσία είναι γραμμένο ως Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, Παλαιοχώρα Αιγίνης. Και τους είπε, μόλις πιάσω τη σύνταξη μου, ως καθηγητής, δάσκαλος, θα έρθω και εγώ εκεί να μου κάνετε ένα σπιτάκι λίγο έξω από το μοναστήρι και να κοιμηθώ εκεί και να αναλάβω την πνευματική καθοδήγηση και κάθε μέρα θα είμαι ο παπάς σας, δηλαδή ο δεσπότης, υποψήφιος πατριάρχης, στα ύστερα της ζωής του έγινε χτίστης, ο ίδιος έχτιζε το μοναστήρι. Και στο τέλος Τσαγκάρης, λέει ο πρωτοσύγκελος μας, έφτιαχνε και τα υποδήματα των καλοκρεών και ο παπάς της συνοδείας. Πώς έχουμε εμείς τον Πάτερ Πολύβιον εκεί κάτω. Έγινε ο παπάς της συνοδείας. Λοιπόν, αυτά όλα τον εβοήθησαν τελικά να διαφυλάξει με αυτόν τον ταπεινόν, ασκητικόν, προσευχητικόν πρόγραμμα που είχε, την αγιότητα. Και όχι μόνο να την διαφυλάξει, την περιουσία δηλαδή του Τριαδικού Θεού, αυτό σημαίνει αγιότητα. Να τα διαφυλάξει τα χαρίσματα του Τριαδικού Θεού και να τα αυξήσει. Όταν είδε ο Θεός έτσι καθαρό δοχείο, τα δύο τα έκαμε τέσσερα, τα τέσσερα τα έκαμε οκτώ, τα οκτώ τα έκαμε δεκαέξι, τα δεκαέξι τα έκαμε 32. Δεν καλάβει τα μαθηματικά μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, πατέρα. Στα δικά σας. Λοιπόν, και έτσι είναι ο Θεός μας. Και το μη έχουν τη λέει, θα του αρπάξω αυτά που έχει και θα τα δώσω σε αυτόν που έχει τα πολλά. Και έγινε ο Νεκτάριος ο θαυματουργός. Αλλά σας λέω, αυτόν που λένε η μάνα μου, έκοψε ο νους του. Ότι όλη η υπόθεση δεν είναι τα πνεύματα των ανθρώπων, ούτε τα πτυχία, ούτε τα χρυσά μας εγκόλπια των δεσποτάδων. Να πάω, σου λέει, σε ένα μοναστήρι, να βοηθήσω και πέντε ψυχές, σαν πατέρας, και το κυριότερο να βοηθήσω την ψυχή μου να σωθεί. Όχι να αγιάσει, και σκεφτούνται έτσι οι Άγιοι, να σωθώ. Και έτσι αγίασε. Οι παλιοί αρχιερείς, ξέρετε τι έκαναν, μόλις ένιωθαν ότι
δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους και έφταναν σε μια ηλικία, παρετούντα. Ούτε προεκλογικούς έκαναν για να γίνουν αρχιεπίσκοποι, ούτε τίποτε. Παρετούντα, στην Ελλάδα, στη Μικρά Ασία, έφευγαν και πήγαιναν στο Άγιον Όρος. Γι' αυτό, άμα πάτε τώρα στο Άγιον Όρος οι άντρες, θα δείτε σε μια πλευρά και σου λένε, σε κάθε σχεδόν μοναστήρι, εδώ είναι ενταφιασμένοι οι σχολάζοντες αρχιερείς. Αυτοί δηλαδή που έπιασα σύνταξη και πήγα στο μοναστήρι, έβγαλαν τις μήτρες και τις εξουσίες και έγιναν απλοί μοναχοί. Οι πιο πολλοί Αγίας. Οι πιο πολλοί Αγίας. Περνάς από το στάφους εκεί στη Λαύρα των Αγίων Αρχιερέων, λέει, και βοδιάσου. Γιατί έκαναν ταπείνωση. Πάνω ταπεινών εαυτών υψωθήσετε. Εμείς οι σημερινοί αρχιερείς μας αρέσει να πηγαίνουμε στο Άγιον Όρο, στα Ιεροσόλυμα, στο Σινά, στα προσκυνήματα, να κάνουμε αγρυπνίες, να κάνουμε πανηγυρικές λειτουργίες, αλλά μην μας πεις να πάμε να κατοικήσουμε στα γυρατιά μας εκεί. Έχει να πάει δεσπότης να μείνει ως ασκητής στα γυρατιά του στο Άγιον Όρος που τον καιρό του Αγίου Νεκταρίου. Καταλάβετε, 100 χρόνια. Τόσο νεχαλάσαμε δηλαδή. Τόσο νεχαλάσαμε. Στις πανηγύρις πηγαίνουμε. Ω, βέβαια, εις πολλά τη δέσποτα να μας συντήσουν έξω. Οι διάκονοι να κορδώσουμε, να μας σημειατίζουν. Εις πολλά τη δέσποτα, εις πολλά τη δέσποτα. Πηγαίνουμε, μόλις μας καλέσουν. Με 100 ευχαριστίες. Αλλά να πάμε να μείνουμε, να ασκητεύσουμε, να τρώμε άραδα, Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, δεν πάει κανένας. Βλέπετε πόσο εχάλασε η εποχή μας και στους καλογέρους και στους επισκόπους και στους παντρεμένους. Το πρόβλημα ξεκινά από την κεφαλή. Τουλάχιστον να το επισημάνουμε. Και πρώτος εγώ που λέω τα μεγάλα λόγια. Να το επισημάνουμε. Ο στόχος μας να είναι η ταπείνωση. Όχι η αγιότητα. Η αγιότητα εδώρων του Θεού είναι δική μας υπόθεση. Αν θέλει ο Θεός, ο ετάζων καρδίας και νεφρούς, θα μας την δώσει. Είτε σε αυτήν τη ζωή, είτε στην άλλη. Έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό σας παρακαλώ αυτόν το παράδειγμα, αυτήν την πλευρά, την οποία δεν επισήμαναν πολλοί, του Αγίου Νεκταρίου, να την λάβουμε υπόψη. Πώς να διαφυλάξουμε το γάμο μας, την αρχιεροσύνη μας, την ιεροσύνη μας, την ορθοδοξία μας, μέσα μας. Τώρα συνέχεια μου πέμπουν μηνύματα, email, πώς το λένε, Viber, λοιπόν, WhatsApp. Όλοι ξέρετε τι με ρωτούν. Λίγοι με ρωτούν. Δεσπότη, πώς θα νιώσω τη λειτουργία. Τι σου είπε εσένα που λες ότι εγνώρισες τον Ιάκωβο, τον Ευμένιο του Αγίου. Πώς εζούσαν τούτη τη λειτουργία. Ξέρετε τι με ρωτούν. Μα όλοι τους ρε παιδί μου. Από την Αμερική μέχρι την Αυστραλία. Ένα αιρετικός ο Βαρθολομαίος που πήγε και συμπροσευχήθηκε μαζί με τον Πάπα να πηγαίνουμε σε εκκλησίες μπογιασμένων παπάδων ή να μην πηγαίνουμε, να κοινωνούμε που τα χέρια τους ή να μην κοινωνούμε. Ακούτε ερωτήματα. Δηλαδή τώρα φτάσα στο σημείο να θέλουμε να διορθώσουμε και την ιεραρχία. Τελειώσαμε τον εαυτό μας, φτιάξαμε τον. Και τώρα να φτιάξουμε την ιεραρχία. Γι' αυτό επαναλαμβάνω, ο Άγιος Νεκτάριος είναι από τους πλέον επίκαιρους Αγίους. Όχι μόνο επειδή αδικήθηκε,
Πάμπολοι άνθρωποι αδικούνται. Και μέσα στον κόσμο και μέσα στα ράσα. Ο Άγιος Νεκτάριος κατ' εμέ είναι επίκαιρος, διότι μέχρι τέλους έψαχνε να βρει το email, το τηλέφωνο της αγιότητας. Και όταν εγύρασε, εμαζεύτηκε, εταπεινώθηκε. Έλεγα της μάνας μου, που ήταν περήφανη γυναίκα η μικιά. Αμάνα, δεν είναι ανάγκη να είσαι συνέχεια με την κόρη σου. Άφηκε την αφήμα να πάει λίγο με τον γαμπρό μας κανένα ταξίδι. Εν να με αναλάβεις εσύ, έλεγε μου εξύπνη, ήταν ετοιμόλογη. Λέω της βέβαια, θα κανονίσω με τη Σοφία. Μα να με πάρεις στο γυροκομείο 20 μέρες, μάνα. Όχι εμπάω. Γιατί οι άλλοι γέροι λαλότης βγαίνουν. Και η μάνα του δεσπότη εμπριγκίπισσα. Ενάρκεσαι να με θωρείς, κάθε μέρα ενάρκεται ο πατέρ Ιάκωβος. Εγώ έρχομαι να ρωτήσω 3-4 φορές το χρόνο. Δεν μπορώ παραπάνω. Αλλά κάθε μέρα για ο πατέρ Ιάκωβος. Σου έδεισουν τότε. Λοιπόν, τώρα έχει δόξα ο Θεός. Πολλούς παραπάνω που έρχονται. Λοιπόν, και για να ταπεινωθεί είπα, εάν δεν υποχωρήσει, η μηλιά δεν έχει αγιότητα. Μόλις ήρθε το καλοκαίρι, λέει μου, είπες μου μια κουβέντα γλυτσάγκα ποτέ, αλλά ήταν και λίγο να ψερίδα λίγο. Έχεις το τούτο, λέει μου. Λέω της τι, είπες μου να πάω λίγες μέρες εδώ στο γυροκομείο για να πάει η αδερφή σου, λέει μου, με τον γαμπρό, μια εκδρομή, ένα προσκύνημα. Κανόνιστα με τη Σοφία. Και ήρθε και κάτσε εδώ. Ένα μήνα. Έτσι. Και πήγαν και κάτι σε άλλον ένα μήνα μετά με τις μοναχές στην Ρούντα. Να δει και το μοναχικό βιο. Έτσι. Λέει μου, εγκαλώ το μοναστήρι και μου αλλά είναι σε τηλεόραση. Εγώ θέλω να βλέπω το καλημέρα ζωή. Ήρθε λένε το. Αλλά αγίασε όμως, πρόσεξε. Γεμίζε και ποιος έναν αρέσκες σου, αλλά κάποιος που σας αρέσκει. Ναι. Έτσι, την αλήθεια μου. Αλήθεια είναι ο Θεός. Έτσι. Να πέσει ο εγωισμός σου, ο κατοκοπήτικος. Έτσι. Και μένω σου... Δεν έχεις τώρα... Μένα μου λες. Τέλος. Τέλος πάντων. Έχει και έχω. Μέχρι να πεθάνουμε θα έχουμε. Άλλο τούτο. Τούτο είναι το ορθόδοξο. Αλλά ένα εχώ μεν το πεις ποτέ σου. Οι παλιοί κατοκοπείτες σε λέγα πρώτα βγαίνει η ψυχή και ύστερα το χούι. Τι τα σοφία, τι σήμαινε χούι. Ιδιοτροπία, εγωισμός. Όχι, δεν είναι το μόνο που θέλω. Ναι, δεν θέλεις, αλλά έχουμε το. Ο Απόστολος Παύλος λέει, «Α, μη θέλω πράττω, διευχόνων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς».